παρουσιάζω τους πρώτους 36 υποψήφιους για το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης και για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης. Αντωνάκος Πέτρος, μηχανολόγος, μηχανικός, στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αρμόνιος Λεωνίδας, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντινίδης. Γιανακάκης Νίκος, οικονομολόγος, θεός Δημοτικός Σύμβουλος Τρίπολης. Ζορβαλάς Σταύρος, τραπεζικός υπάλληλος, μέλος του Συλλόγου του Τέχνων Αρκαδίας. Καλτεζιώτης Πέτρος, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός. Κανελόπουλος Λεωνίδας, επιχειρηματίας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναγκαδικού. Κανελόπουλος Τέλης, ιδιωτικός υπάλληλος, δημοτικός σύμβουλος Φαλάνδου και τέος αντιδήμαρχος. Καπόγιαννης Σωτήρης, οικονομολόγος, τέος διευθυντής της Δημαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας και τέος αντιδήμαρχος Μαντινίας. Καραγιανοπούλου Νικολέτα, καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθύντρια του πρώτου ΣΕΚ Τρίπολης. Κάρλος Γιώργος, συνταξιούχος ΔΕΗ, αντιδήμαρχος Δήμου Λαπετσίου. Καρλής Γιώργος, εκπαιδευτικός πολιτικός επιστήμων, δήμαρχος Κορυθίου. Κατσίρης Γιάννης, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιδήμαρχος Κορυθίου. Κοκκινάκος Μιλτιάδης, πρώην διευθύντης ΟΑΕΔ, πρώην αντινομάρχης Αρκαδίας. Κοσκινάς Δημήτρης, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κουκάκης Σταύρος, δημοσιογράφος. Κοτσιόπουλος Κώστας, ιατρός, διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Περιστερίου. Λουμπαριάς Στέλιος, ιατρός παθολόγος, δημοτικός σύμβουλος Τρίπολης. Μαλίρης Κώστας, γεωπόνος επιχειρηματίας. Μπασακιώτης Ηλίας, ηλεκτρονικός μηχανικός. Μπιστόλας Βασίλης, θεολόγος, μουσικός, διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Μπισούλης Ζαφύρης, μαθηματικός, διευθυντής του Δευτέρου Λυκείου Τρίπολης, δημοτικός σύμβουλος Τεγέας. Μπούρας Ανδρέας, αρχιτέκτονος μηχανικός. Νικολακόπουλος Δημήτρης, συνταξιούχος αστυνομικός, πρώην Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδία, Δομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας. Ντάνος Νίκος, υπάλληλος του ΟΣΕ, Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ξένου Νιώβη Φωτεινή, φοιτήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παλιογιάννης Θόδωρος, νομαρχιακός σύμβουλος, υπάλληλος Διεύθυνσης Κοινωνιών Αρκαδίας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, δικηγόρος, πρώην υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πετράκης Μυρνιώτη Φέη, δημοσιογράφος παρουσιάστη. Ράλης Βαγγέλης, πτυχιούχος φυσικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θράκης, αυτοκινητιστής και επιχειρηματίας. Σταλούμης Κώστας, επιχειρηματίας, δημοτικός σύμβουλος Τρίπολης και τέος αντιδήμαρχος. Τασικεράκης Δημήτρης, επιχειρηματίας, δημοτικός σύμβουλος και τέος αντιδήμαρχος Τρίπολης. Τζανής Ηλίας, δικηγόρος. Τράβας Λεωνίδας, επιχειρηματίας, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορυθίου. Τσούκας Γιώργος, υπάλληλος ΟΣΕ, διευθυντής ποδοσφαίρου. Χουτουκιάν Αλέξης, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος της Φιλαρμονικής του Δήμου Τρίπολης. Αυτά είναι τα πρώτα ονόματα.